μεταφέροντας βέβαια τη μικρή εμπειρία που έχω ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από την αρχή του έτους. Βεβαίως η δική μου τοποθέτηση θα προσέξω να είναι γενική, να μην είναι εξειδικευμένη, καθώς νομίζω και χθες αλλά και σήμερα θα υπάρξει δυνατότητα να γίνουν σημαντικές αναφορές, αναλυτικότερες εννοώ, από τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς και από τους αναπληρωτές τους. Νομίζω ότι οι εθνικές εκλογές τελειώσαν και η εντολή ήταν εξαιρετικά σημαντική, αλλά ήταν συνοδευόμενη, θα έλεγα, και από αποφάσεις από όλες τις εταιρείες, από αποφάσεις του τύπου δεύτερη φορά αριστερά. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι και προεκλογικά και μετεκλογικά ακούστηκε πάρα πολύ και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας ρητορικής. Κάποιες φορές αυτές οι αποφάσεις ή αυτή η φράση, να φέρετε, περιείχε έναν ενθουσιασμό και μια προσδοκία, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κάποιες άλλες φορές εμπεριείχε μια, θα έλεγα, σκεπτικισμό και αμφισβήτηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας να αναλύσουμε το καινούργιο. Κάποιες άλλες φορές όμως υπήρχε σε αυτή τη φράση μια πολύ μεγάλη ειρωνία και ένας χλευασμός. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα αναφέρονται σε ανθρώπους οι οποίοι κάτι περιμέναν από αυτή την κυβέρνηση, κάτι περιμέναν από το καινούργιο, ενώ η ειρωνία και ο χλευασμός νομίζω προερχόταν κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν το πολιτικό προσωπικό των προηγούμενων διακυβερνήσεων. Άκουσα τον κύριο Μενιζέλο πριν από λίγο, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ για αυτά, αλλά βεβαίως ξέρετε η ρητορική μας αλλάζει κάθε φορά γιατί εμπλουτίζεται με θέσεις και τοποθετήσεις. Άκουσα τον κύριο Μενιζέλο να μιλάει για την απουσία εθνικού, έτσι το απεθνικού σχεδίου, εθνικού σχεδιασμού, παραγωγικού σχεδιασμού, παραγωγικής ανασυγκρότησης. Εννοεί ο κύριος Βενιζέλος ότι με τις τράπεζες που άφησε από τον τόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε εύκολα παραγωγική ανασυγκρότηση? Αναρωτήθηκε ο κύριος Βενιζέλος πριν από λίγο τι θα γίνει με τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων. Αποκρίθηκε ο κύριος Βενιζέλος στα ερωτήματα που θέτουν τόσο καιρό οι ομολογιούχοι, αυτόν τον μόχθο ο οποίος καταστράφηκε. Μόχθος ιδιωτών, μόχθος επιχειρήσεων. Δεν απολογήθηκε προφανώς. Άκουσα, ήταν παρόν ο κύριος Χατζηδάκης, θα απαντήσω κύριε συνάδελφε. Και δεν άκουσα καμία κουβέντα για τα τραστ, για τα καρτέλ, για την αύξηση του ανταγωνισμού, για τη μείωση της διαφθοράς σε αυτό το κομμάτι. Έτσι γίνεται η εθνική ανασυγκρότηση. Σε 7 μήνες μέσα, νομίζω συνάδελφοι ότι ο κύριος Βενιζέλος μόνο πλάκα έκανε. Δεν μπορώ να το θεωρήσω διαφορετικά. Βεβαίως άκουσα και απόψεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι εδώ. Είμαι απολύτως σίγουρος. Απολύτως σίγουρος, αν θυμάστε όλοι, όταν τρέχοντας έφυγαν το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, το 2014. Εκδιωκόμενοι από τον κύριο Σόιμπλε, από το Eurogroup, βεβαίως με τους συνοδοιπόρους της Βόρειας Πτέρυγας του Κοινοβουλίου. Άκουσα βεβαίως και άλλα πάρα πολλά πράγματα για το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, πως είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μου λέτε, τον κύριο Χατζηγάκη τον ρωτήσατε, μήπως υπάρχει το τηλέφωνο του κάπου? Υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια καταλογισμοί και 1 δις πρόστιμα που πρέπει να φορτωθούν στις πλάτες των αγροτών. Φορτωμένα πλέον στις πλάτες του Τσίπρα. Να απαντήσει ο Τσίπρας για ποιον? Για τον κύριο Χατζηγάκη? Ας το πάρετε ένα τηλέφωνο να μας απαντήσει λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς θα μετρηθούμε την αριστερά. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό ακριβώς το μέτρο αυτή η κυβέρνηση θα εκτεθεί και θα κρυθούμε και εμείς οι βουλευτές, ενώ οι οποίοι είμαστε εκλεγμένοι για να τη διακονίσουμε, για να πάμε μπροστά το προεκλογικό μας σχέδιο και πρόγραμμα. Εάν νομίζει κάποιος ότι αυτή η χώρα έχει ανάγκη από εμάς για να κάνουμε το συνηθισμένο, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους να μιλάνε για τα θέματα των αναπληρωτών καθηγητών. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό θέμα, είναι εκ των ουκάν, δεν το συζητώ, αλλά αυτή η χώρα, αν δεν παράξει ένα σχέδιο όπου το εκπαιδευτικό σύστημα θα είναι συνδεδεμένο απόλυτα με την οικονομία της για να μπορέσει να αναπτύξει ανταγωνιστικότητα, να μπορέσει να αναπτύξει τεχνολογία και οικονομία, νομίζω πως το έχουμε χαμένο το θέμα. Άκουσα πάρα πολλές κουβέντες για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Κύριε συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, νομίζω πως το αγροτικό θέμα δεν αφορά μόνο τη φορολογία, αφορά βεβαίως εκείνο το όραμα της βιωσιμότητας για τους αγρότες του μέλλοντος. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε, για τις διοικήσεις, τα διοικητικά συμβούλια, μα δεν είναι τα πρόσωπα το θέμα. Το θέμα είναι θα δημιουργήσουμε αυτή τη χώρα σύντομα ένα θεσμικό νομικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα περνάνε όλες οι διαδικασίες εισόδου των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελούν το κύριο διοικητικό δυναμικό αυτής της χώρας. Αυτές είναι λοιπόν οι μεγάλες προκλήσεις της αριστεράς. Γι' αυτό λοιπόν και μας ψήφισε ο κόσμος. Θέλω να πω ότι αποκτήσαμε, μάλλον μας φορτώσαν στις πλάτες μας και στις πλάτες του ελληνικού λαού πολύ βαριές κληρονομίες, κληρονομίες χρέους, ιδιωτικού δημοσίου, απίστευτες κληρονομίες. Μας κληρονομίσαν, ξέρετε, και πολιτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας. Και όχι μόνο. Και μεγάλο αντίτιμο, ξέρετε, με το αζημίωτο που λένε. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να ξεπεράσω αυτή την αγγελωτική πολλές φορές ακαμψία της παραδοσιακής διάστασης του όρου αριστερά
και με δεδομένη τη στροφή σε έναν ρεαλισμό, θα έλεγα, σε μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε και δυστυχώς, έχοντας μπροστά μια ζωφερή πραγματικότητα, οφείλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ανατάξουμε αυτή την κοινωνία. Ένα λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Τη χυμαζόμενη κοινωνία να την στήσουμε στα πόδια της. Δεύτερον, να επανεκκινήσουμε και να ανακατευθύνουμε γρήγορα αυτή την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, βάζοντάς της μέσα όμως τα σπλάχνα της, εμπλουτίζοντάς της με υγεία, με ίσες ευκαιρίες, με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία. Θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία βεβαίως το είπαν από αυτές τις νοσηρές και πολυετής, θα έλεγα και σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, δυστυχώς διεφθαρμένες διακυβερνήσεις του παρελθόντος. Νομίζω οι καμπάνες από εδώ βαράνε και νομίζω ότι τη βορειοδυτική πλευρά κυρίως αφορούν. Δύο λόγια το όνομό μου, γιατί νομίζω ότι έχω και την χαρά να είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος πρέπει να ακούσει κάτι. Μιλώντας λοιπόν για τον νομό μου, θέλω να πω ότι είμαι, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα χαρούμενος, θα έλεγα όμως ότι είμαι κατά της πιο αισιόδοξος όταν άκουσα τις εξελίξεις στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, γιατί στον δικό μου νομό υπάρχουν σημαντικά θέματα υποδομής, τα οποία έχουν κολλήσει, όπως είναι η ΠΑΦΕ, ΕΕ, 65, όπως είναι τα θέματα της ΡΕΝΟΣΕ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό νέο και νομίζω ότι θα δώσουν πνοή ανάπτυξη στον νομό της Θειότιδας. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αφορά τα διόδια, αυτή την πολύ μεγάλη μάστιγα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δικοί μας δρόμοι, οι υπαρχιακοί δρόμοι, έχουν γίνει καρμανιόλες. Θρυνούμε ανθρώπινα θύματα καθημερινά. Αυτό πρέπει να λυθεί σύντομα. Δεν ξέρω ποιο τρόπο, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει αυτή η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει χθες. Θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο για τα θέματα του ΕΣΠΑ και νομίζω ότι αυτή η μικρή μου εμπειρία μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσω, μάλλον γιατί το έχω καταλάβει έτσι, ότι πρέπει να επανασχεδιαστούν βεβαίως οι δομές των Υπουργείων και να εμπλουτιστούν με ανθρώπους και στελέχη τα οποία έχουν τεχνογνωσία, έχουν γνώση, έχουν θέληση, έχουν μεράκι, έχουν φιλοδοξία σε εισαγωγικά. Με την καλή του ροέν το λέω, να μπουν μπροστά και να παράξουν έργο. Δεν φτάνουν, ξέρετε, οι πολιτικές προθέσεις μόνο, δεν φτάνουν τα πολιτικά όργανα. Δύο κουβέντες και τελειώνω. Η ΒΠΕ γύρω στη Λαμία, η βιομηχανική περιοχή μας και η γύρω περιοχή είναι γεμάτη κουφάρια. Κουφάρια ακινήτων από εταιρείες οι οποίες έχουν κλείσει, οι οποίες ανήκουν σε χέρια τραπεζών. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σύντομα αυτό το ΕΣΠΑ με σοβαρά κίνητρα επιδότησης. Όχι μόνο φορολογικά, αλλά κυρίως απασχόλησης. Είμαστε μια χώρα χωρίς ένα βασικό εργαλείο, χωρίς αναπτυξιακό νόμο. Ακόμη και τώρα, 10 δεύτερα κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, 10 δεύτερα και τελειώνω. Χωρίς αναπτυξιακό νόμο, μια οικονομία η οποία είναι εσωστρεφής, δεν έχει τεχνογνωσία, δεν την βάζει μέσα, δεν την απορροφά. Δεν απορροφά τεχνολογία, δεν απορροφά καινοτομία, δεν έχει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Νομίζω και με αυτό πρέπει να τελειώσουμε. Χρησιμοποιώ την παρουσία του Υπουργού να του πω το εξής. Θα παρακαλέσω τον Υπουργό να δώσουμε μια πολύ σημαντική λύση. Έχουμε την 5η ΙΠΕ, Θεσσαλία Στερεά. Η Στερεά έχει 5 νομούς, δεν έχει εκπροσώπηση, δεν έχει υποδιεύθυνση ή υγειονομική υπηρεσία. Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω. Είμαστε σε ένα σημείο, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ θερμά. Αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση πρέπει να εξυπηρετήσει, να ικανοποιήσει και να προστατέψει τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τις δικές μας ανάγκες. Ενώ για την υποδιοίκηση, αγαπητέ συνάδελφε, η υποδιοίκηση. Πρέπει λοιπόν σύντομα να επανδρωθεί το γραφείο της υποδιεύθυνσης στη Λαμία, το γραφείο της περιφέρειας Θεράς. Τέλος, η προσπάθεια αναστήλωσης απαιτεί εθνική προσπάθεια. Είναι δύο λέξεις μόνο. Απαιτεί προσπάθεια εθνική και συνένεση. Και για να μην μπερδευόμαστε κάποιοι από εδώ, από τα δεξιά, από τα βόρεια, ότι η εθνική συνένεση δεν σημαίνει συμφωνία όλων για όλα, αλλά σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, το όφελος των περισσότερων. Και λοιπόν γι' αυτό θα κριθεί αυτή η κυβέρνηση. Καλό κουράγιο στον Πρωθυπουργό, καλό κουράγιο στα στελέχη αυτή τη κυβέρνηση, καλό κουράγιο σε όλου, στη συγκυβέρνηση μάλλον, καλό κουράγιο. Και νομίζω ότι αν είμαστε και λίγο τυχεροί, αν το περιβάλλον, το διεθνέ περιβάλλον είναι ήσυχο, ήρεμο, νομίζω θέλω να πιστεύω πω σε λίγα χρόνια όλα αυτά που μα φέραν εδώ θα θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Ευχαριστώ.